Η επιστροφή του Ασόγλου και η ευρώπη για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μαζί μου. Ένα τρίτο μαζί μου. Το πέρασε το σούπερ. Τέλο πάντων, επειδή λοιπόν βλέπω ότι μα παίρνει κάμερα και δεν φαίνομαι ιδιαίτερα, θα κάνω αυτό. Έτσι για να φανούμε. Τέλεια. Επιτέλου. Το λιγό μου είναι πραγματικότητα. Καλή λοιπόν η ζωή μια γυναίκα σε ένα άντρα που έρχεται στο Θεό το βράδυ και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, λέει. Σε παρακαλώ, κάνε λέει να γίνω έστω λέει για μία μέρα γυναίκα, κάτι αυτή η άντρα για να καταλάβει τι προβλήματα έχει λέει ένα άντρα σήμερα. Σε παρακαλώ, λέει, δεν αντέχω άλλο. Εξπέρνει η μέρα το πρωί, γυναίκα. Ετοιμάζει άντρε, πρωινό στον άντρα, πρωινό στα παιδιά, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, πληρώνει λογαριασμού, πληρώνει τη δέκο, πληρώνει τη φορεία, πληρώνει τη ΔΕΗ, πληρώνει το τέβε. Γυρνάει πίσω, βάζει κινητήριο, καθαρίζει το σπίτι, καθαρίζει τα κρεβάτια, σπέρνει τα κρεβάτια. Φτιάχνει φαγητό για το μεσημέρι, κάνει και ο άντρα, ταΐζει τον άντρα, ταΐζει τα παιδιά. Τσακώνεται με τον άντρα, φτιάχνει τα πόλεμα, ξανατσακώνεται πάλι. Πτώμα αυτή αυτό. Πάει στο κρεβάτι για ύπνο και πίνει ο άντρα τη. Και λέει, ήρθε η ώρα να καταλαβαίνει τι γίνεται. Έφτιανε το ίδιο βράδυ, ξέρω εγώ, ξυπνάει αυτό και λέει, θα μου λέει, σε παρακαλώ, λέει. Δεν αντέχω λέει, αυτό το πράγμα, λέει. Δεν γίνεται. Λέει. Κάνε λέει πάλι άντρα, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φαίνεται το σε μια κόμμα. Τέκνο μου λέει, θα σε κάνω λέει πάλι άντρα. Αλλά πρέπει να περιμένει σε μια μήνυση γιατί έμεινε σε Άγιος εχθές. Τέλος πάντων, ξεκίνησα να παίξω και μπάσκετ. Ναι, ναι. Γιατί είπα το μπάσκετ, όσο αρέσει την μπάλα, να ψηλαίνει και εσύ. Παίζουμε κι εμεί μια φορά τα καμένα βούκλα κάτω με την αναγέννηση εδώ στην Ιταλία. Λέει και ο προπονητής, την κρετάλια παίζει. Και μέσα λέει ο προπονητής, λέει Αθασού με παίρνει. Σε παίρνει και εγώ μέσα από το νούμερο 1, πάει να κλείσω ένα, μου σπώχνει μια φορά πέρα, μου λέει Αθασού βγαίνει. Είχαμε την ξανθούλα, έχουμε και τον άλλο από τώρα. Αλλά καλό αθλητικό κόσμο, άντε. Τέλος πάντων, τα πράγματα πάντα βέβαια δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι, εκεί μετά το έφτασα στο Λύκειο. Εγώ σε δυσκολεύω να στο πίνακα να γράφω, ξέρω εγώ. Επειδή ο μαλάκας καθηγητής και έγραφε στο πίνακα, μου έγραφε τι χίτρι στο τετράγωνο συν 4. Θα σου έλεγε στο. Απ' να μην το λύσω το λόγο. Λέει, άστο θα σου έλεγε να το λύσω εγώ, πες με εσύ, δεν το ξέρω. Έτσι, μετά πήγα φαντάρους, τώρα πρόσφατα. Μπήκα και εγώ φαντάρους. Άστο να πάμε. Μου δώσαν την πατρίδα επηρέασε, ναι, μου δώσαν και ειδικότητα. Κάτσα, εγώ, ναι, sorry. Μου δώσαν και ειδικότητα, με κάνουν χειριστή όλμων. Και πήγα πρώτη φορά στο στρατόπεδο στη γύμνο και μου λέει, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, λέει. Λέω, ο λεμιστήρες σε κάνουν, ναι, τάκασε το κλίμα. Ναι, άστα να πάμε. Αφού πήγα μια φορά για βολή και προτέψαν και τα βήματα, καθόλου να θέλω να βάζω, να της λέω πιέ και πήραν εμένα μέσα. Έφτασα στο στόχο πάντως, έτσι. Βρήκα. 10 στο 10. Τι ρε, νιώθω, τι. Έτσι να σε σέλνει, τι. Δεν σου πειράζει αν έτσι κάτσε. Σκυτρώσω. Σκυτρώσω. Είχα ένα καθηγητή στο Καμένο Ταλία στο Λίδιο, ο οποίος μας έκανε μάθημα και έλεγε «Παιδιά τώρα που έχει 5 λεπτά για να πηγαίνω στο διάλειμμα, θα σας πω και ένα λίγο τον». «Παλεφάλι, σε πλαθάτε, παιδιά, και πήγε, παιδιά, και όταν δεν σε πριν, μ' ακούνε και με θέμα να τελειώσε, και είχα πώς από τώρα, μου, σε βάζε». Γιορτή σήμερα, δεν σπάνε, γιορτή. Πες την πρώτη από όλους τους σπίρους. Α, εδώ σαν πέρα κολλή μας, ε. Να σου πω, δεν το πήρες εσύ. Θα σε χρειαστεί γιατί τρεις είστε. Α, πήρε η μάνα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, το... Έτσι, μπράβο, να είστε μαζί, αγαπημένο σε πιάνε. Έτσι, να κάνει έτσι. Έτσι. Εγώ έτσι πέσω, εσύ τι κάνεις εκεί δίπλα. Δεν θα τρώμε πιο ψηλό, σε βάλω φθάρος, παιδί. Μπορώ να σε πω εδώ, εδώ. Μπορώ που θα βγει βρούμε μετά. Τώρα έχουμε το κάτι και σου λέω. Τώρα έχουμε το κάτι και σου λέω. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι. Ανεβαίνω το πάνω και σου λέω πάλι. Μωρό μου, τι μου κάνεις. Περιμένεις όταν.